Γεια σε όλους και καλώς ήρθατε ξανά στο κανάλι μου. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Σε αυτό το βιντεάκι είπα να σας δείξω τα αγαπημένα μου προϊόντα skincare, τα προϊόντα που χρησιμοποιώ περισσότερο τον τελευταίο καιρό. Αντί να σας τα δείχνω λίγα-λίγα ή όλα μαζί στα αγαπημένα ενός μήνα, ήθελα να σας τα δείξω σε ξεχωριστό βιντεάκι. Κάποια από αυτά τα προϊόντα τα χρησιμοποιώ περισσότερο καιρό από ένα μήνα, κάποια έχουν προσταθεί τον τελευταίο μήνα και θα τα χρησιμοποιήσω αρκετό καιρό από ό,τι φαίνεται, γιατί είμαι αρκετά ευχαριστημένη από αυτά. Οπότε πάμε να ξεκινήσει το βίντεο. Θα ξεκινήσω με ένα προϊόντα μακιγιάζ, για το οποίο σας μίλησα και στο προηγούμενο βίντεο μου, στα αγαπημένα του μήνα. Είναι το διφασικό μισελέρ της Garnier. Βγάζει τέλεια το μακιγιάζ, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη από αυτό. Ό,τι και να έχω βάλει πάνω το βγάζει, μάσκαρες, σκιές, όσο βαριά και να έχω βαφτεί, μου βγάζει πολύ εύκολα το μακιγιάζ και έτσι μπορώ να ακολουθήσω μετά τη ρουτίνα μου πιο εύκολα. Είχα πάρει και το νεράκι μισελέρ με το ροζ καπάκι, καλό ήταν, αλλά καμία σχέση με αυτό, είμαι πολύ πιο ευχαριστημένη από αυτό, οπότε ήδη τελειώνει. Οπότε πρέπει να προμηθευτώ κι άλλο μπουκάλι. Πραγματικά αγαπημένο και για το κόστος του είναι πολύ οικονομικό και συνέχεια έχει εκπτώσεις αυτά τα νεράκια. Αξίζει. Στη συνέχεια θα σας δείξω ένα αγαπημένο αντιλιακό το οποίο το χρησιμοποιώ το τελευταίο χρονικό διάστημα και θα το χρησιμοποιήσω από ό,τι φαίνεται όλο το καλοκαίρι, γιατί είμαι πολύ ευχαριστημένη από αυτό. Είναι της VC, το Ideal Soleil με δείκτη 50 και το συγκεκριμένο είναι με χρώμα. Το πήρα από ένα φαρμακείο της γειτονιάς και μου έδειξε η κοπέλα ότι έχει και με χρώμα και χωρίς. Το δοκίμασα, καταρχήν αυτό είναι τελείως ματ, κάθεται τέλεια στην επιδερμίδα. Δοκίμασα λοιπόν με χρώμα και είναι πάρα πολύ ωραίο, το χρώμα ταιριάζει στην επιδερμίδα μου. Τώρα δεν ξέρω αν είστε πιο σκούρες, δεν ξέρω πώς θα σας κάθεται, θεωρώ ότι μια χαρά θα σας κάθεται, είναι ένα πολύ απαλό χρώμα. Εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένη γιατί προσπαθώ το τελευταίο καιρό να μην βάφομαι σε καθημερινή βάση όταν πηγαίνω από το σπίτι μου. Προσπαθώ δηλαδή να μην φορτώνω το δέρμα μου με make-up κάθε μέρα. Θέλω κάποιες μέρες να ξεκουράζεται το δέρμα μου. Προσθέτω λοιπόν λίγη πούδρα ή αν δεν θέλω πούδρα προσθέτω κατευθείαν λίγο ρουζάκι, λίγη μάσκαρα και ένα απαλό κραγιόν και είμαι μια χαρά και δεν είμαι τελείως άβαφη. Οπότε μου αρέσει πάρα πολύ και για την προστασία που μου δίνει και για την υφή, απλώνει τέλεια, αλλά και για το ότι έχει χρώμα και μπορώ και το χρησιμοποιώ και κατά αυτόν τον τρόπο που σας είπα. Οπότε είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη από αυτό, δεν είχα ξαναπάρει αντιλιακό της VC. Είχα χρόνια, είχα κολλήσει με τις Clinique για κάποιο λόγο, αλλά τελικά νομίζω ότι αξίζει να δοκιμάζουμε και είμαι πολύ ευχαριστημένη με αυτό. Στη συνέχεια θα σας δείξω ένα αγαπημένο σαπούνι καθαρισμού που χρησιμοποιώ το τελευταίο χρονικό διάστημα πάρα πολύ. Είναι της Skills το Cucumber Herbal Conditioning Cleanser with Cucumber Extract for all skin types, particularly dry or sensitive skin. Κοινώς είναι ένα σαπούνι καθαρισμού για ευαίσθητες με ξηρές επιδερμίδες. Εμένα πρόσφατα, επειδή είχα πάει στην Kiehl's και μου είχαν κάνει μια μέτρηση, μου βρήκαν ότι η επιδερμίδα μου είναι ξηρή, κάτι το οποίο με άφησε, με έστειλε, γιατί εγώ δεν είχα ξηρή επιδερμίδα, είχα πάντα μεικτή και προσλιπαρή επιδερμίδα. Τώρα η επιδερμίδα μου έχει γίνει ξηρή, έχει αλλάξει, τέλος πάντων είναι και για ευαίσθητες επιδερμίδες και επειδή έχω αρκετή ρυθρότητα αυτό το καιρό, το πήρα και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Καθαρίζει από τους ρήπους, καθαρίζει από το μακιγιάζ, εγώ ήδη ούτως ή άλλως έχω καθαρίσει το πολύ make-up με το διφασικό, οπότε δεν περιμένω από ένα σαπούνι να μου βγάλει όλο το μακιγιάζ, γιατί αυτό δεν γίνεται, ειδικά στα μάτια που δεν μπορείς να βάλεις από το σαπούνι, πρέπει να ξεβαφτείς με κάτι άλλο. Για πραγματικά καλύτερα αποτελέσματα με τη χρήση αυτού του σαπουνιού, αλλά και οποιοδήποτε σαπουνιού που χρησιμοποιείτε για να καθαρίσετε το πρόσωπό σας πρωί-βράδυ, εγώ πολλές φορές να σας πω την αλήθεια, πρωί δεν καθαρίζω με σαπούνι, γιατί βαριέμαι λίγο. Εντάξει, το ιδανικό είναι να πλένουμε και το πρωί με σαπούνι την επιδερμίδα μας. Τέλος πάντων, αν θέλουμε καλύτερα αποτελέσματα, πιστεύω ότι ο συνδυασμός με το κλαρισόνι, έχω αυτό εδώ, το κλαρισόνι, το 1-2, έχει βγει και ένα πιο σύγχρονο μοντέλο, δεν έχει καμία διαφορά, απλά αλλάζει το design. Είναι καλύτερο γιατί πραγματικά όταν κάνω την επιδερμίδα μου, όταν κάνω το πρόγραμμα με το κλαρισόνι, βγαίνει, παιδιά, η διπλάσια βρώμα, να το πω, γιατί πώς αλλιώς να το πω, από ό,τι αν το κάνεις με το χέρι.
Απλά καμιά φορά βαριέμαι, η αλήθεια είναι, να το χρησιμοποιήσω. Νιστάζω το βράδυ καμιά φορά να κάνω όλη αυτή τη διαδικασία, οπότε παίρνω λίγο σαπούνι και το ξεβγάζω. Αλλά για καλύτερα αποτελέσματα πιστεύω ότι το Clarisonne κάνει δουλειά. Απλά θέλει ένα χρονικό διάστημα για να φανεί αποτέλεσμα. Τέλος πάντων, είμαι λοιπόν πάρα πολύ ευχαριστημένη με αυτό το προϊόν και επειδή ήμουν ευχαριστημένη με αυτό, πήγα και πήρα και την ασορτή τονωτική λοσιόν, την Cucumber Herbal Alcohol Free Toner. Είναι πάλι το ίδιο στυλ προϊόντος, είναι για ξηρές ή ευαίσθητες επιδερμίδες, οπότε αυτό δεν το έχω χρησιμοποιήσει τώρα, προσθέθηκε πρόσφατα στη συλλογή μου, αλλά πραγματικά όταν τα βάζω και τα δύο νιώθω έτσι πολύ ωραίο το δέρμα μου, οπότε τα χρησιμοποιώ πακέτα τώρα πια. Όπως έχετε καταλάβει, εντάξει, με την Kiehl's έχω μια αγάπη, μ' αρέσει πολύ, μ' αρέσουν πολύ τα προϊόντα της. Αλλά πάντα θέλω να δοκιμάζω και άλλες εταιρείες, οπότε ό,τι έχετε να μου προτείνετε σε προϊόντα καθαρισμού, σε ενυδατικά προϊόντα, θα ήθελα τη γνώμη σας να μου πείτε από κάτω κάποιο προϊόν που πραγματικά είστε ενθουσιασμένοι με αυτό και πιστεύετε ότι είναι πολύ καλό και θα έπρεπε να το δοκιμάσω. Άλλο ένα προϊόν που χρησιμοποιώ συχνά και ειδικά το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι το ιαματικό νερό της Avène, το οποίο, εντάξει, είναι ένα μεγάλο μπουκάλι και το οποίο δεν λέει να τελειώσει. Το έχω από πέρυσι, παιδιά, και δεν λέει να τελειώσει, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Αλλά το είχα αφήσει λίγο το χειμώνα και τώρα άρχισα ξανά να το χρησιμοποιώ και πραγματικά πόσο τέλειο είναι, δηλαδή έχω ερυθρότητα, έχω μια αφυδάτωση, ψεκάζω το πρόσωπό μου και το βλέπω έτσι μετά ηρεμή, καταπραίνεται. Είναι διαφορετικό το δέρμα μου και το χρησιμοποιώ αρκετά συχνά και θέλω να πάρω και το μικρό του μπουκαλάκι για να το βάλω στη τσάντα μου, γιατί αυτό δεν είναι πολύ πρακτικό για την τσάντα όπως βλέπετε. Άλλο ένα προϊόν που χρησιμοποιώ και είναι πάλι από την εταιρεία Kiehl's, το οποίο το έχω προμηθευτεί κάνα μήνα, το οποίο πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ και έχει κάνει μια αλλαγή στο δέρμα μου, είναι αυτή εδώ η ενυδατική κρέμα. Λοιπόν, αυτή λέγεται Skin Rescuer, Daily Hydrator for Sensitive Skin, Reduces Visible Signs of Stress, Inducing Skin Fatigue, Redness and Dehydration. Κοινώς αυτό είναι αν έχετε πρόβλημα ερυθρότητας, αν φαίνεται η επιδερμίδα κουρασμένη και θαμπή, θα σας βοηθήσει πολύ αν φαίνεται αφυδατωμένη. Εγώ έχω θέμα ερυθρότητας αυτή την περίοδο και το πήρα αυτό και πραγματικά κάνει δουλειά, μου μειώνει την ερυθρότητα, απλά θέλει συστηματικά και καμιά φορά μελώνω κάνω τη ρουτίνα μου, απλά θέλει συστηματική χρήση όλων αυτών των προϊόντων. Μ' αρέσει πάρα πολύ όπως απλώνεται, δεν είναι λιπαρό πάνω στο δέρμα μου, στρώνει και το make-up πάρα πολύ ωραία. Απλά αυτή η κρέμα είναι για αυτό το λόγο, δεν έχει κάποια αντιρρητηδική δράση ή κάτι τέτοιο, είναι πιο απλή ενυδατική κρέμα για την θαμπάδα και για την ερυθρότητα και για την ενυδάτωση του δέρματος. Αν θέλετε δηλαδή κάτι για ρητίδες ή κάτι πιο δραστικό, δεν σας κάνει αυτό. Για μια απλή ενυδατική κρέμα που θέλετε να κάνει αυτό το πράγμα που ψάχνω εγώ, είναι μια χαρά. Πάρα πολύ ευχαριστημένη με αυτό. Άλλο ένα προϊόν που χρησιμοποιώ, όχι πάρα πολύ συχνά βέβαια, γιατί έχω ευαίσθητη επιδερμίδα, αλλά όταν θέλω έτσι να καθαρίσω το πρόσωπό μου, να βγάλω, να κάνω απολέπιση, χρησιμοποιώ αυτό εδώ, το Face Scrub and Mask 2-in-1 Exfoliation and Glow από την εταιρεία BioSelect που μου το είχε στείλει. Είναι πάρα πολύ ωραίο, πραγματικά είναι ελαφρύ scrub, δεν είναι αυτό με τους πολλούς κόκκους και που μπορεί να σου δημιουργήσουν θέμα αν έχεις ευαίσθητη επιδερμίδα. Εγώ χρησιμοποιώ μια ποσότητα, κάνω ένα ελαφρύ μασάζ στο πρόσωπό μου και την αφήνω για 10 λεπτά γιατί είναι και μάσκα η συγκεκριμένη και μετά νιώθω το πρόσωπό μου ιδιαίτερα φρέσκο και έτσι λίγο πιο λαμπερό. Μ' αρέσει πολύ αυτή η μάσκα και μυρίζει και olive oil, μυρίζει ελαιόλαδο, είναι από αυτή τη σειρά, πολύ ευχαριστημένη. Λοιπόν, και κάποια τελευταία προϊόντα που θα σας δείξω είναι δύο προϊόντα για τα χείλια. Αυτό εδώ το Butter Stick από Kiehl's πάλι, το οποίο επειδή τα χείλη μου σκάνε συνέχεια, ακόμη και τώρα που δεν κάνει κρύα, δεν ξέρω τι γίνεται με τα χείλη μου, σκάνε γενικά. Έχει βελτιωθεί πολύ η κατάστασή τους και το οφείλω σε αυτό εδώ, το οποίο είναι Butter Stick Lip Treatment με SPF 25 στην απόχρωση Simple Rose.
αυτό το butter stick έχει και μια ελαφριά απόχρωση. Βγαίνει και χωρίς, απλά εγώ ήθελα να έχει και λίγο χρώμα. Είναι ένα της υγείας, το ροζ που δεν φαίνονται τα χείλη σου τελείως όπως είναι. Τελείως χλωμά να το πω. Έχουν αυτό το ωραίο ροζ της υγείας και μπορείς να το έχεις συνέχεια μέσα στη τσάντα σου και να βάζεις. Πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Επειδή είχα όμως ιδιαίτερο πρόβλημα ξηρότητας, δεν με βοηθούσε μόνο αυτό και ήθελα κάτι ακόμα. Και τι πιο απλό από την απλή βαζελίνη. Οπότε το βράδυ, καθώς έκανα τη βραδινή μου ρουτίνα, έβαζα και βαζελίνη στα χείλη μου και πραγματικά ο συνδυασμός είναι τέλειος. Πραγματικά με βοήθησε πάρα πολύ αυτό το προϊόν, σε συνδυασμό και με τον Butter Stick του Kiehl's, και έτσι τα χείλη μου είναι κάπως καλύτερα. Είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Εντάξει, είναι all time classic η βαζελίνη. Και τέλος, θα σας δείξω και μία κρέμα χεριών. Έχω θέμα με τα χέρια μου, επειδή κάνω και δουλειές στο σπίτι και πολλές φορές δεν βάζω γάντια, τα πιάτα δηλαδή, καμιά φορά δεν βάζω εγώ. Μ' αρέσει να τα πλένω έτσι. Τέλος πάντων, από τις δουλειές και από όλα αυτά, ξερώνονται πάρα πολύ τα εδώ πέρα τα χέρια μου και θέλω συνέχεια κάθε μέρα να βάζω κρέμα. Λοιπόν, εγώ είμαι λίγο παραδοσιακή σε αυτό. Έχω δοκιμάσει και άλλες κρέμες φυσικά, αλλά η αγαπημένη μου, παιδιά, όλων των εποχών είναι η κλασική Νιβέα. Την αγαπώ. Καταρχήν, αγαπώ τη μυρωδιά της. Αγαπώ τη μυρωδιά της. Αυτή είναι μια καινούργια συσκευασία που μόλις πήρα, γιατί έχω τελειώσει ήδη δύο τέτοια και μάλιστα είναι και λίγο διαφορετική. Είναι λίγο, έχει πλάκα το καπάκι της, είναι γλυκούλικο. Μ' αρέσει πάρα πολύ η μυρωδιά της, μου θυμίζει τα παιδικά μου χρόνια, μου θυμίζει τη μητέρα μου που έβαζε και αυτή την ιδέα στα χέρια της και μου αρέσει πάρα πολύ. Και πραγματικά μου ενυδατώνει πολύ καλά τα χέρια. Βάζω και μια γενναία ποσότητα που μου αρέσει και τη χρησιμοποιώ πάρα πολύ. Αυτά ήταν λοιπόν τα προϊόντα που είχα να σας δείξω, τα πολύ αγαπημένα. Έχω και άλλα προϊόντα που χρησιμοποιώ. Δεν είναι μόνο αυτά, απλά αυτά είναι τα πολύ αγαπημένα προϊόντα skin care που χρησιμοποιώ το τελευταίο χρονικό διάστημα σε καθημερινή βάση. Έχω και κάποια άλλα που σας τα έχω ξαναδείξει και δεν ήθελα να σας τα δείξω τώρα, δηλαδή χρησιμοποιώ στο βιντεάκι μου με τα προϊόντα Kiehl's, μπορείτε να δείτε κάποια προϊόντα. Χρησιμοποιώ και τους ορούς μου κανονικά, δύο ορούς από την Kiehl's που έχω, ένα για το πρωί, ένα για το βράδυ. Αλλά εντάξει, αυτά τώρα είναι καινούρια προϊόντα και θέλω να τα μοιραστώ μαζί σας. Αν σας άρεσε το βιντεάκι, μην ξεχάσετε να πατήσετε like και να κάνετε εγγραφή στο βίντεό μου για να βλέπετε και τα άλλα βίντεο που θα ανεβάσω στο μέλλον. Και μέχρι την επόμενη φορά που θα τα ξαναπούμε, να είστε καλά! Γεια σας!